Δύο νέοι από τα Χανιά μιλούν για την δουλειά τους. Δύο παλιές τέχνες με νέες ιδέες προσαρμόζονται στο σήμερα. Ο ένας παράγει παγωτό από προβιο γάλα και ετοιμάζεται για εξαγωγές και ο άλλος μόλις τα 21 του χρόνια έχει αφήσει άφωνους τους πάντες με την τέχνη του αγγειοπλάστη. Όταν πολλοί μιλούν για νέες ιδέες ανύπαρκτες και για νέους που δεν τους απασχολεί το μέλλον, ας ρίξουν μία ματιά. Είναι δύο νέοι που δεν τους απασχολεί τόσο η διασκέδαση ή οι ατέλειωτες ώρες στις καφετέρειες να συζητούν για την κρίση. Την πολεμούν με νέες ιδέες και μεράκι. Μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση που σιγά σιγά γιγαντώνεται. Ξεκίνησε από τα Χανιά, πήγε σε όλη την Κρήτη και τώρα ξεκινάει το ταξίδι του προς όλη την Ελλάδα. Όμως υπάρχουν παραγγελίες και από το εξωτερικό. Γάλα προβατίνας, καθαρό παγωτό. Φτιάχνουν το πιο φυσικό παγωτό που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Από γάλα προβατίνας. Και κάνει θράψη σε όλη την Κρήτη. Λόγω κρίσης τώρα ψάχναμε μια νέα ιδέα να βρούμε και βρήκαμε το... Είχαμε την παγωτομηχανή και ψάχναμε μια ιδέα. Αυτό το παγωτό από μόνο του διαφημίζεται. Όποιος το τρώει το λέει στον επόμενο και συνεχίζεται. Ο Μιχάλης δεν μιλάει εύκολα. Τον πιέσαμε πολύ για να δείξουμε την τέχνη του. Ο Μιχάλης λοιπόν εδώ πέρα φτιάχνει υπέροχα πράγματα από πυλό. Ας πούμε μικρά γλυπτά, των 2-3 ευρώ, ας πούμε ζώα, είτε ας πούμε πρωτότυπα. Είναι μόλις 21 ετών. Τα έργα του μιλάνε από μόνα τους. Σαγηνεύει τους περαστικούς έξω από το μαγαζί που βλέπουν ένα νεαρό παιδί να χειρίζεται έτσι τον παλιό τροχό. Είναι μια παλιά τέχνη αυτή. Ναι, είναι πολύ παλιά τέχνη, απλά είναι πιο, ας πούμε, προσπαθούμε να το κρατήσουμε πιο μοντέρνο πλέον. Είναι οι ιδέες συμβάλλουν στην κρίση. Το Σταρ βρήκε στα Χανιά δύο νεαρούς οι οποίοι έχουν αφήσει τα τραπεζάκια και τις καφετέρειες και έχουν αφοσιωθεί στη δουλειά τους. Αγγειοπλάστης μόλις 21 ετών και παραγωγός παγωτού μόλις 25 ετών. Αν οι νέοι θέλουν, μπορούν και αν τους βοηθήσουν, μεγαλουργούν.